Το ένα όχι διαδέχεται το άλλο για ένταξη στο ΓΕΣΥ. Σήμερα αρνητικές απαντήσεις έδωσαν άλλες τρεις εταιρείες ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 10. Εκτός ΓΕΣΥ μένουν τα μέλη των εταιρείων αγκιακής και ενδαγκιακής χειρουργικής, της ακτινολογικής και της στοματικής γναθοπροσωπικής χειρουργικής. Ενώ επιφυλάξει εξέφρασε και η Ένωση Ιδιωτών Ιατρών Κύπρου. Διακοπή των διαβουλεύσεων με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας ανακοίνωσε επίσης ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων. Στη βάση των ελάχιστων στοιχείων που μα έχουν δοθεί, δημιουργούνται σοβαρέ ανησυχίε για το μέλλον του κλάδου και η λειτουργία των μελών μα καθίσταται μη βιώσιμη. Ω έχουν τα δεδομένα σήμερα, ο σύνδεσμο δεν μπορεί να εισηγηθεί στα μέλη του να συμμετάσχουν στο Γεσί. Ο Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, με επιστολή προ το Υπουργείο Υγεία και τον Οργανισμό Ασφάλιση Υγεία, ξεκαθαρίζει ότι παραμένει σταθερό στι θέσει και τα αιτήματά του και ότι στο ραντεβού τη Δευτέρα στο Προεδρικό θα πάνε για να ενημερώσουν σωστά τον Πρόεδρο Αστασιάδη. Στόχων και σκοπών είναι να θέσουμε την έγκυρη πληροφόρηση προ τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία, πού ακριβώ βρίσκονται τα δεδομένα όσον αφορά το ρόλο των γιατρών με αυτά ε, τα δεδομένα και βλέπετε ότι όλες οι επιστημονικές εταιρείες βάσει των δεδομένων και πληροφόρησης που έτυχαν από τον ΟΑΗ και εκείνες φαίνεται ότι παραμένουν ακόμη σε αμφιζήτηση σημεία. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μα Προδρόμου στη μεσηβρινή εκπομπή του Αντένα, ο πρόεδρος Αναστασιάδης είναι ξεκάθαρος για τις προθέσεις της κυβέρνησης. Την Δευτέρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επειδή ακριβώ ακούμε όλες αυτές τις ανακοινώσει ε, κλπ, ε, θα έχει μαζί μαζί του τον Υπουργό Υγείας, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, από τον οποίο ενημερώνεται τακτικότατα, επί τακτικής βάσεως, και τον οργανισμό, τον ΟΑΗ. Και θα πρέπει ακριβώς ε, αυτό που λέμε, που είπατε, με αυτά τα δεδομένα να ξεκαθαρίσει. Είναι ένα πράγμα αν υπάρχουν θέματα ε, διαδικαστικά, προεργασίες, το τι αιτήματα έχουν οι γιατροί. Αυτό θέλει να ακούσει ο πρόεδρο. Από πλευρά του, οργανωμένοι ασθενεί διαμήνουν πω δεν θα επιτρέψουν καμία αναβολή και πω δεν είναι οι εταιρείε που θα συμβληθούν με το ΓΕΣΥ, αλλά ο κάθε γιατρό ξεχωριστά. Πρέπει να γίνει σαφέ ότι το Γενικό Σύστημα Υγεία θα εφαρμοστεί έστω και με προβλήματα. Θα περιμένουμε 21 του Γενάρη. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχουν και εισηγήσει έτσι ώστε ναι, να εφαρμόσουμε με όσο το δυνατόν καλύτερη επιτυχία το Γενικό Σύστημα Υγεία. Πάντω, ο Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ξεκαθάρισε πω σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθεί να θυματοποιηθούν οι ιατροί για να εφαρμοστεί το σχέδιο.